κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ο Ουκρανικός στρατός εκτόξευσε πυράβλους Χάιμαρ στην Πολυμπέλγοροτ, 20 μίλια βόρεια των συνόρων. Η ρωσική αεράμινα κατέριψε 62 ουκρανικά drones, 14 πυράβλους Χάιμαρ και 3 βόμβες Χάμερ. Τα συστήματα αεράμινας κατέριψαν 62 μη επανδρομένα ενέργεια οχήματα, 14 πυράβλους πολλαπλής εκτόξευσης HIMARS που έστειλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ουκρανία και 3 κατευθυνόμενες βόμβες γαλλικής κατασκευής HAMMER. Οι Ρώσοι ισχυρίζονται πως η Ουκρανία εκτόξευσε όπλα αμερικανικής κατασκευής εντός του Μπέλγοροντ για πρώτη φορά, καθώς η Ουάσιγκτον ήρε την απαγόρευση χρήσης των πυρομαχικών προς τη Μόσχα. Όλα αυτά την ώρα που οι Αμερικανοί συνεχίζουν να διαφοροποιούνται από τη Δύση όσον αφορά τη χρήση δυτικών όπλων, καθώς ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει πως οι Ουκρανοί μπορούν να τα χρησιμοποιούν μόνο εναντίον στρατιωτικών στόχων προς την περιοχή του Χαρκόβου. It is limited to the Kharkiv region and it is limited with respect to the kinds of targets they can hit and how far back they can go. Η Μόσχα από την πλευρά της μελετάει με ποιον τρόπο θα απαντήσει στο ΝΑΤΟ για τον βομβαρδισμό του ρωσικού εδάφους. Σε πρώτη φάση, οι Ρώσοι σχεδιάζουν να καταρρύψουν ντρόουν τρίτων χωρών που πετούν στη Μαύρη Θάλασσα. Σε δεύτερη φάση, η Ρωσία δείχνει να είναι μία ανάσα από τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων μετά τη ραγδαία κλιμάκωση της σχέσης της με το ΝΑΤΟ. Двуличие и вот это вот попустительство, прощение своим подопечным всего и вся, включая вот эти откровенные действия по внедрению нацистской теории, нацистской практики, это стало обычным только потому, что эти люди устраивают Запад, устраивают Соединенные Штаты в качестве инструмента борьбы против Российской Федерации. Καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία κλιμακώνεται, η ρωσική κυβέρνηση προσπαθεί να βρει νέους τρόπους χρηματοδότησης του. Η Ρωσία θέλει να αυξήσει τους φόρους για να χρηματοδοτήσει το στρατό της με πιο δραστικά μέτρα.